Το θέμα αφορά την νομική υπηρεσία. Είναι η λήψη απόφαση για παρέτηση του αριθμού κατάθεση που ξέρετε την κυρία διαδικασία. Το οποίο ήταν ένα θέμα το οποίο εμείς το είχαμε αναβάλει από την πέμπτη συνεδρίαση. Στο μεσοδιάστημα είχαμε συναποφασίσει να περιμένουμε την απόφαση σαν προτεταμένη εξαιτία του ελληνικού μέσου που είχε ακολουθεί τότε και έχουμε την αρνητική απάντηση. Και το θέμα επανέρχεται στη συζήτηση πάνω σε αυτό. Με το ίδιο ακριβώς τέλος. Λοιπόν, σχετικά με την λήψη απόφαση που πάρεψε η κυρία Δήμαρχε. Εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω. Εγώ νομίζω ότι έχω πει την προηγούμενη φορά να πω ότι αναμέναμε αυτή την απόφαση της επικοινωνίας, η οποία απέριψε την ένσταση της κυρίας Μπάτσου. Βέβαια, έγινε κάποια παρανόηση στην ερμηνεία της από τον κύριο Δήμαρχο και από την κυρία Μπάτσου. Ο λόγος της απόρριψης είναι ότι θεωρήθηκε ότι η προηγούμενη απόφαση με την οποία είχε ουσιαστικά απόφαση την Πάρκο, την οποία είχα καλέσει εγώ, με την οποία αποφασίστηκε ο διορισμός της κυρίας Μπάτσου, δεν είχε εκτελεστότητα, ακριβώς γιατί δεν ήταν ολοκληρωμένη η πολιτική ενέργεια. Επομένως, θεωρήθηκε ότι απευθύνεται ότι και η ανάκληση δεν είχε κάποια εκτελεστότητα και επομένως δεν χρειαζόταν να πάρει απόφαση εγκεκριμένη. Είναι ένα περίπλοκο νομικό ζήτημα. Ευχαρίστω να σα εξηγήσω και περισσότερα πράγματα. Όμως είναι μια διαδικασία η οποία αναμέναμε. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σχετικά με το θέμα της μη συμμόρφωσης με την απόφαση της Επιτροπής του Άρθρου 152 έχουν σκεφτεί ποινικές διώξεις. Εγώ έχω ενημερωθεί πλήρως λόγω της ιδιότητας και από τον εισαγγελέα, προφανώς και από την, από τον άνθρωπο ο οποίος ασκεί κατέθεση τη μήνυση και παρίσταται ως πολιτικός ανάγκη. Οφείλουμε να συμμορφωθούμε και στο πλαίσιο αυτό η Δημοτική Αρχή αποφασίζει την παρέτηση από το συγκεκριμένο δικόγραφο ώστε να προχωρήσει σιγά σιγά με τη συμμόρφωση την απόφαση του Υπουργού του Άρθρου 152 και να προκηρύξει εκ νέου τις θέσεις του κοινού. Απλά να προσθέσω ότι έχετε λάβει όλοι το υπόμνημα που έχει καταθέσει στους ενημέρωση των μελών της Μεξικής Επιτροπής, η κυρία Μπάτσου. Ούτε τώρα μπορώ να μιλήσω, μέχρι δεν σε έφυγε. Παρακαλώ. Όπως να θέλει να προσθεθεί, η δική μου άποψη είναι η ίδια που ήταν την προηγούμενη φορά. Θεωρώ ότι πρέπει να πάει το θέμα στο Συμβούλιο της Επιτροπής. Από ό,τι διάβασα, κύριε Αμπάτσου, λέει ότι έτσι έως να εξεταστεί η απόφαση. Αυτή το θέμα στο Λιόντι έκανε η ίδια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επιτροπής. Οπότε θεωρώ και επειδή ακριβώς είχαμε τονίσει την διφορούμενη σχέση άποψη που είχε ο κ. Αμαξόπουλος ως νομικός σύμβουλος, ο οποίος την πρώτη φορά χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα άλλο στην απόφαση του, στην ελληνική κοινωνική και τώρα στην ελληνική κοινωνική. Το όχι λοιπόν που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, το λέω και τώρα. Το ίδιο που ισχύει για μένα. Κύριε Ξαντίνη. Ναι, είχα πει την άλλη φορά ότι είχα πει να την αφήσουμε και τις ειδικήσεις του Συμβουλίου Δημοκρατίας για να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Να σας εξηγήσω ότι το χάρα το προβληματικά, το παρότι δεν συνεπιτάζεται, όχι, εντάξει, έχει χτίσει από την εγώ της εκτήμησης, να πρόκειται για μια εντελώς άλλη επειδή ήμουν στην αντιπολίτευση τότε και με την κυρία Μητιάνγκα είχαμε τοποθετηθεί του θέματος αυτού. Η άποψή μου ήταν ότι εκφράζαμε την παράταξη ξεκάθαρα για το θέμα. Όμως διαφωνήσαμε και είχαμε φωτογραφική την διάταξη. Δεν ήταν να ξεχνάμε ή να λέμε αυτά τα οποία λέγαμε πριν χρόνια. Όμως, τη στιγμή που ο νόμος δίνει το δικαίωμα την Δημοτική Αρχή να προσφύγει, αυτό είχα πει και την άλλη φορά, και βεβαίως προσέφυγε η Δημοτική Αρχή στην Συμβουλή Δημοκρατίας και το λόγο αυτό προσέφυγε. Η άποψή μου ήταν να περιμένουμε να βρει το αποτέλεσμα από τη Συμβουλή Δημοκρατίας και εκεί θα φανεί πλέον ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί από τον κύριο Μισελίδη. Αν είχατε για την ελληνική δήλωση από το συγκεκριμένο θέμα σε ποιους είναι οι ελληνικές δήλωσεις. Δεν μου είπατε να πω κάτι παραπάνω, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Μέχρι
Πώς το μάθατε εσείς το δικαιολογικό, δεν είναι τόσο εύκολο. Για ποιο λόγο υπάρχουν ποινικές διώξεις, ποιο είναι το αντίκτυπο. Υπάρχει ποινική διώξη παραμονής από τις 152 συνεδρία για το συγκεκριμένο θέμα τη κυρία Μπάτσου. Για αυτό το θέμα. Προφανώς, η τοπική του άρθρου 152 έχει ακυρώσει τη διαδικασία. Ακύρωσε τη διαδικασία. Πέρσι. Δεν τα γνωρίζω τον τελευταίο χρόνο. Δεν είμαι σε εκπαιδευτική. Δεν γνωρίζω τον αγάπη. Ποιο είναι αυτό, δηλαδή. Σε όλο αυτό που εκδιώκεται σε όσα από την κοινωνία είναι κοινοποιητική. Τίποτα. Δηλαδή, από εσά τα λέμε. Να από εσά τα λέμε. Δικέ σα ανακοινώσει δημιουργούν το θέμα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, όποιο διώκεται που είναι κάτι. Να σα πω κάτι. Δεν γνωρίζει κάτι. Εγώ ρώτησα Αν του λυπήρω να πάρουμε απόφαση σήμερα να αναφέρουμε αυτά που έγιναν, είναι η αντιθυμία.
αφού είναι ήδη. Όχι, αυτό που λέμε είναι ότι η Δημοτική Επιτροπή αξίζει την παρέτηση κόρυφα, ο δικηγόρος που έχει ήδη αναγκαστεί, τον οποίο έχει ήδη αναγκαστεί υπόθεση, θα ενημερωθεί για το πώς. Αλλά αυτό το πολιτικό είναι.